Συναδέλφες και συνάδελφοι, με τη σημερινή μεγαλειώδη απεργιακή μας συγκέντρωση στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο. Καταδικάζουμε την πολεμική συνένεση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αστικής, των αστικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία υπηρετεί την πολιτική της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλαίσιο μιας ψευδεπίγραφης εθνικής ομοψυχίας στην υπηρεσία των στόχων της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία προσδοκά μερίδιο από την πολεμική λία, αδιαφορώντας πλήρως για τους κινδύνους στους οποίους βάζει τον ελληνικό λαό. Γιατί μετατρέπει, και αυτό είναι ξεκάθαρο και έχει υποθεί σε όλους τους τόνους, τη χώρα σε στόχο αντιπίνων. Οι εργαζόμενοι απορρίπτουμε αυτή την ψευδεπίγραφη εθνική ομοψυχία των καπιταλιστών και προβάλλουμε τη λαϊκή ενότητα, το λαϊκό πατριωτισμό και τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές και αξίες του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού και του ρώσικου λαού, που πληρώνουν και οι δύο βαρύ το τίμημα του πολέμου, όπως το έχει περιγράψει και ανατριχιαστικά ο μεγάλος ποιητής της τάξης μας, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε «Να ο δρόμος για τη δόξα». Αυτοί που είναι χαμηλά λένε «Να ο δρόμος για το μνήμα». Ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν από αυτόν γίνανε και άλλοι πόλεμοι. Όταν τελείωσε ο τελευταίος, υπήρχαν νικητές και ηττημένοι. Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές, ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με τη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση, απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας ενάντια στη φοβερή ακρίβεια η οποία εξανεμίζει τους μισθούς μας στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Ακρίβεια η οποία είναι ένας πόλεμος σε βάρος μας, ο οποίος ξεκίνησε πολύ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόλεμος που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα στο βενζινάδικο, κάθε μέρα όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του. Ένας πόλεμος ο οποίος τους φέρνει σε αδιέξοδο και απόγνωση, ενώ τα κυβερνητικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν δήθεν αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελούν πρόκληση και κοροϊδία σε βάρος μας, την ώρα που αφήνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, την κερδοφορία του κεφαλαίου, την οποία μπουκώνουν με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους αναπτυξιακούς νόμους που ψηφίζουν, ενώ φροντίζουν να το φοροαπαλλάσσουν και να το επιδοτούν ασύστολα, την ώρα που εμάς μας φορολιστεύουν. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει τα συνδικάτα, τα επιχειρησιακά σωματεία, τους πρωτοπόρους εργαζόμενους του κλάδου των τροφίμων που έδωσαν τη μάχη της απεργίας σήμερα κόντρα σε εργοδοσία και κυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες και βρέθηκαν στις περιφρουρήσεις στις πύλες των εργοστασίων από τα χαράματα, ενώ όλο το διάστημα που προηγήθηκε έδωσαν τον αγώνα μέσα από μαζικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις, εξορμήσεις, παρεμβάσεις για να φτάσει το απεργιακό μήνυμα σε κάθε εργαζόμενο του κλάδου των τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Προχωράμε δυνατά, συνάδελφοι, με αισιοδοξία, με πίστη στο δίκαιο μας και με επεξεργασμένο σχέδιο δράσης, το οποίο ήρθε από το πολύ πρόσφατο συνέδριό μας για να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις που πήραμε και να υπογράψουμε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, διεκδικώντας την επαναφορά των τριετιών, την αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης και την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής τους. Συμβάσεις
που θα καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, εργολαβικούς και συμβασιούχους. Να υπογράψουμε με τα σωματεία μας επιχειρησιακές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, με κατοχύρωση και διεύρυνση δικαιωμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου εργασίας. Στις 14 του μήνα ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις της Ομοσπονδίας μας με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων για κλαδική σύμβαση. Όμως εμείς, συνάδελφοι, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι η σύμβαση θα υπογραφεί στα γραφεία των βιομηχάνων. Η σύμβαση θα υπογραφεί στους χώρους δουλειάς με ανυποχώρητο αγώνα. Ο αγώνας αυτός θα φροντίσουμε να γίνει υπόθεση κάθε εργαζόμενου, γιατί οι αρνητικές συνέπειες του γεγονότος ότι στον κλάδο των τροφίμων κυριαρχούν μεγάλα μονοπόλια μεταξύ των οποίων διεξάγεται σφοδρός ανταγωνισμός έχει αρνητικές συνέπειες για όλους και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο μας. Αφορά τους καταναλωτές που αγοράζουν όλο και πιο ακριβά τα προϊόντα, τα τρόφιμα. Αφορά και τους μικρομεσαίους αγρότες που πουλάνε την παραγωγή τους μπιρ παρά. Άρα η μάχη που θα δώσουμε για τη σύμβαση είναι και ταυτόχρονα μάχη ενάντια στο σύστημα που έχει μετατρέψει τη διατροφή, η οποία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου, σε εμπόρευμα το οποίο φέρνει κέρδη δισεκατομμυρίων για τους λίγους. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην εργοδοσία του κλάδου συνολικά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εποχές που οι εργαζόμενοι δουλεύανε με το βούρδουλα και να γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα. Θα υπερασπιστούμε με κάθε κόστος το κατακτημένο με αίμα δικαίωμα στους αγώνες και στη συνδικαλιστική δράση. Αν νομίζει η εργοδοσία με τις προβοκατόρικες διατάξεις για άσκηση ψυχολογικής βίας του κατάπτυστου του νόμου Χατζηδάκη, οι οποίες δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από όχημα δίωξης αγωνιστών, συνδικαλιστών και πρωτοπόρων εργατών που περιφρουρούν τον αγώνα τους και υπερασπίζονται τις αποφάσεις των σωματείων και τα δικαιώματα των συναδέλφων τους, θα τους καταγγέλει και θα ασκεί διώξεις με τη συνδρομή βολεμένων χαφιέδων και προθήμων που έχει στις υπηρεσίες της, παρουσιάζοντας τη συνδικαλιστική δράση ως εγκληματική ενέργεια, για να τους βγάλει από τη μέση, τις λέμε ότι πλανάτε πλάνη νικτράν. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα περιφρουρήσει με όλες του τις δυνάμεις τους πρωτοπόρους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές σε κάθε χώρο δουλειάς. Η τρομοκρατία, τους λέμε, δεν θα περάσει. Χέρι εργοδοσίας που θα απλωθεί για να αγγίξει εργαζόμενο, θα το κόψουμε από τη ρίζα. Έναν θα χτυπάνε, χίλιους θα βρίσκουν απέναντι. Ένας για όλους, συνάδελφοι, και όλους για έναν. Δεν προσκυνάμε, ψηλά το κεφάλι, καλή δύναμη σε όλους και όλες.